Υπάρχει ένα σημαντικό θέμα, μια σοβαρή εμπλοκή για τους δικαιούχους του επιδόματος των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Όπως γνωρίζετε, έχει θεσμοθετηθεί από το κράτος μας αυτό το επίδομα για τους κατοίκους που μένουν μόνιμα στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας, καταβάλλεται ετησίως με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Τα εισοδηματικά κριτήρια αυτά, για να είμαστε συγκεκριμένοι, είναι ότι άνθρωποι που μένουν σε αυτές τις περιοχές, ορεινές και μειονεκτικές, όπως είπα πριν, και έχουν εισόδημα μέχρι 3.000 ευρώ οικογενειακό, δικαιούνται αυτό το επίδομα, το οποίο είναι 600 ευρώ. Αν έχουν δε πάνω από 3.000 ευρώ και μέχρι 4.700 ευρώ, δικαιούνται το ίμιση του επιδόματος, δηλαδή 300 ευρώ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μπει σε μια μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το επίδομα δεν έχει καταβληθεί. Φέτος κάνανε όλη τη γραφειοκρατική διαδικασία της υποβολής των δικαιολογητικών από τις αρχές του φθινοπόρου και μια πρόσφατη εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών πριν από λίγες ημέρες, δηλαδή στις 11-12, ανατρέπει όλη τη διαδικασία, στην ουσία υπονομεύοντας τον ίδιο τον νόμο και το επίδομο που έχει αποφασίσει να χορηγήσει το κράτος μας, θέτοντας ως κριτήριο όχι το φορολογητέο, δηλαδή το πραγματικό εισόδημα αυτών των ανθρώπων, αλλά το τεκμαρτό εισόδημα. Που για να δώσουμε να καταλάβουν και οι τηλεθεατές σας τι σημαίνει τεκμαρτό εισόδημα, σημαίνει ότι ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στο φενεό της Κορυφαίας ξεκινά με 3.000 ευρώ τεκμαρτό εισόδημα, ενώ ταυτόχρονα αν έχει και ένα μικρό σπίτι 60 τετραγωνικών, ξεπερνά τις 6.000 ευρώ. Άρα καταργούνται στην ουσία όλοι οι δικαιούχοι του επιδόματος. Αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο την Κορυφαία ή μόνο την Πελοπόννησο, αφορά ολόκληρη τη χώρα και υπέβαισε στην αντίληψή μας μετά από έντονες διαμαρτυρίες συμπολιτών μας από την ορεινή Κορυφαία, από ανθρώπους δηλαδή που διαβιούν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες στις ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές του νομού μας και φυσικά στις ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές ολόκληρης της χώρας. Βάλαμε εκτάκτως το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο με δικιά μου εισήγηση, ώστε να υπάρξει απόφαση και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στην κατεύθυνση αποκατάστασης μιας μεγάλης αδικίας. Γιατί είναι μεγάλη αδικία ένα θεσμοθετημένο βοήθημα του κράτους στους ακρίτες, επιτρέψτε μου την έκφραση, αυτών των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, μία εγκύκλιος υπηρεσιακή να το ανατρέπει και στην ουσία να το καταργεί. Ζητάμε λοιπόν με απόφαση ομόφωνη του Περιφερειακού Συμβουλίου πλέον, πρώτον, την απόσυρση της εγκυκλίου άμεσα. Δεύτερον, την άμεση καταβολή του επιδόματος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι το έχουν ανάγκη εν ώψη των γιορτών και των μεγάλων αναγκών που έχει δημιουργήσει ο φετινός χειμώνας, αλλά και οι γενικότερες συνθήκες οικονομικές στην πατρίδα μας, σε όλους τους δικαιούχους με κριτήριο το πραγματικό, το φορολογητέο τους δηλαδή εισόδημα και όχι το τεκμαρτό. Το τρίτο σκέλος της απόφασης αφορά την αξιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Τατούλη, ώστε να προχωρήσει άμεσα σε ενέργειες συντονισμού με τους υπόλοιπους περιφερειάρχες, ώστε με άμεση παρέμβαση στο Υπουργείο Οικονομικών να φροντίσουν για την αποκατάσταση της αδικίας. Ήδη ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Στατούλης, έχει προχωρήσει και στην επαφή με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, την ΕΝΠΕ και τους υπόλοιπους περιφερειάρχες της χώρας, ώστε να υπάρξει ένα συντονισμένο μέτωπο και των 13 περιφερειαρχών για ένα θέμα που αποδεικνύεται μείζον και μάλιστα παίρνει ιδιαίτερα δραματικό χαρακτήρα εν ώψη και των ημερών των εορτών.